Πάμε να δούμε λίγο τι επικρατεί στο μέτωπο της τουριστικής κίνησης. Φιλοξενούμε τώρα στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο. Κύριε Τάσιο, να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας καλησπερίσω στην Crete TV. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε όλους. Αλλάζει σιγά σιγά το κλίμα και στις τάξεις της κοινωνίας. Μας παρουσίασε συνάδελφος η Γιώτα Ιαρχοντάκη αναλυτικά τα μέτρα που από σήμερα θα ισχύουν, ολική άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας και μία σειρά από μέτρων. Το θέμα είναι πότε να περιμένουμε και μία περαιτέρω τόνωση στο μέτωπο της τουριστικής κίνησης. Τα μέτρα καλώς έρονται στην Ελλάδα μας, αλλά αυτά δεν είναι τελικά που παίζουν το ρόλο στο να κάνει κάποιο την κράτηση. Βλέπουμε η μετάλλαξη του ιού στη Δέλτα κατηγορία και από την άλλη η μετάλλαξη γενικώς στην αγορά που έχουμε σε διάφορες εθνικότητες. Ακόμη αναμένουμε στο ακουστικό μας για την Βρετανική αγορά. Ελάχιστα πράγματα από τη Σκανδιναβία, Σουηδία, Δανία τώρα ξεκινάνε κάποιες κρατήσεις. Εκεί που περιμέναμε τους Ρώσους να ανοίξουν 28 του μηνός σήμερα, ναι, μένει σε κάποιες πόλεις της χώρας, σε κάποια αεροδρόμια. Βλέπουμε να έχουμε ένα έξτρα υγειονομικό έλεγχο που αυτό προκύπτει φυσικά εξαιτίας και της μετάλλαξης στην Ρωσική Ομοσπονδία. Όλα αυτά δείχνουν ότι πάμε αργά στη φετινή σεζόν. Μπαίνουμε στον Ιούλιο ουσιαστικά με μια μέση πληρότητα. Για παράδειγμα, στην Κρήτη δεν ξεπερνά το 45-50%. Τα ξενοδοχεία σχεδόν έχουν ανοίξει όλα. Περιοχή με περιοχή διαφέρει βέβαια, όχι μόνο στην Κρήτη, στο Νότιο Αιγαίο, στην Βόρεια Ελλάδα. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό από εδώ και στο εξής. Έτσι λοιπόν, ούτε εκτίμηση μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με το 19 για παράδειγμα, γιατί είμαστε σχεδόν στο μέρα. Κύριε Τάσκε, περιμένατε καλύτερα δεδομένα αν κάναμε αυτή τη συζήτηση αρχές Μαΐου? Δεν θα το έλεγα. Απλώς περιμέναμε ουσιαστικά στην Ελλάδα να πάνε καλύτερα τα επιδημιολογικά δεδομένα. Πράγμα το οποίο ήταν περίπου για τα μέσα Ιουνίου, γίνεται όμως στο τέλος Ιουνίου και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά από εκεί πέρα δεν περιμέναμε πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με τον εισερχόμενο τουρισμό από τις εθνικότητες. Εκεί που ευνηδιαστήκαμε πραγματικά είναι μόνο στην Βρετανική αγορά. Βρετανική αγορά, ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Ρωσική αγορά, εμπόδια και άλλα εμπόδια βέβαια. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να καλύψουμε αυτό το χαμένο έδαφος και από ποιες αγορές. Είναι δεδομένο ότι πάμε καλύτερα από το 20 και οι επιχειρήσεις έχουν ανοίξει εδώ με 7 στις 10 και αντίστοιχα υπάρχει μια μέση πληρότητα η οποία βέβαια δεν είναι αυτή που θα δώσει την δυνατότητα σε καλά οικονομικά μεγέθη επιχειρήσεις. Μια ξενοδοχειακή επιχείρηση για να λειτουργήσει χρειάζεται ένα 50% πληρότητα τουλάχιστον να μπορέσει να βγάζει τα έξοδα και να βλέπει μήνα με το μήνα καλύτερα την πληρότητα. Ελπίζουμε και στην ελληνική αγορά, η οποία κάνει την εμφάνισή της στο σύνηθε στο δεύτερο 15ο Ιουλίου και για τον Αύγουστο. Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, το οποίο έχει και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δεύτερη χρονιά. Επίσης, ο τουρισμός για όλους. Μια κινητικότητα που πρέπει να αναπτυχθεί στο επόμενο διάστημα. Βέβαια, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί και σε εμάς με τις μεταλλάξεις. Τα κρούσματα καθημερινά μειώνονται. Βλέπουμε ότι έχουμε μια αποσυντίωση του υγειονομικού μας συστήματος. Όμως κυρίαρχο είναι ο εισερχόμενος τουρισμός, που αυτόν υπάρχουν και περιοχές που το στερούνται στο απόλυτο. Για δε τις μεγάλες πόλεις και της επαρχίας, αλλά και Αθήνα, Θεσσαλονίκη, μιλάμε ότι τα ξενοδοχεία εκτός λίγου στο κέντρο, τα υπόλοιπα ξενοδοχεία είναι άδεια. Μάλιστα, οπότε στάση αναμονής. Σίγουρα στάση αναμονής, αλλά θα έλεγα ότι η μέρα που περνά δεν ξαναγυρνά για τον τουρισμό, ιδιαίτερα για τις διανυκτερεύσεις. Βλέπουμε ότι και με την επαναπρόληψη που ξεκινά την 1η Ιουλίου υποχρεωτική, έχουμε σημαντικά ζητήματα. Χωρίς πληρότητα, πώς θα προσλάβεις τον εργαζόμενο, πώς θα τον πληρώσεις. Το πρόγραμμα συνεργασία δεν αρκεί για αυτήν την περίοδο του Ιουλίου, γιατί αυτό είναι για να έχεις μια μικρότερη μείωση του τζίρου και αντίστοιχα να έχεις μια σχετική εργασία, να παίρνεις τους εργαζομένους να δουλεύουν λιγότερες ώρες. Εδώ έχουμε οξύμορα σχήματα ανά τη χώρα. Υπάρχουν κάποιες περιοχές που μπορεί τα ξενοδοχεία να έχουν και 50% πληρότητα, ίσως και 60%. Εκεί λοιπόν θέλεις επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών, δεν θες συνεργασία. Είναι διάφορα που συμβαίνουν και βλέπουμε για την εξειδίκευση των μέτρων στο επόμενο διάστημα. Περιμένουμε ακόμη το πρόγραμμα γέφυρα. Πρέπει να σας πω εδώ κάτι το οποίο μας ανησυχεί πολύ. Είμαστε τέλος Ιουνίου. Το πρόγραμμα γέφυρα αφορά επιχειρήσεις αν εγκριθούν από τον Μάιο και μετά και ακόμη δεν έχουμε καθόλου εγκρίσεις στις επιχειρήσεις μέσω των τραπεζών. Βλέπουμε τράπεζες ουσιαστικά να ζητούν τα χρήματα του πρώτου τετραμήνου, είτε μέσω των όψεων των λογαριασμών, είτε αντίστοιχα με κάποιο άλλο είδους κινήσεις. Άρα δεν είμαστε σε κανονικότητα, είμαστε σε μη κανονικότητα και στα οικονομικά δεδομένα. Μάλιστα. Κύριε Τάσκε, να σας ευχαριστήσω πολύ για το σχόλιο σας. Και εγώ να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.